Κύριε Πέκταμ, κύριε Πρόεδρε της Βιβλιοθήκης, κυρίες και κύριοι, όσοι αναρωτηθείτε ή φέρετε στο μυαλό σας ένα στίχο του Νίκου Εμπολόπουλου του Μπενιβάρ, πιστεύω την απάντηση να την πάρετε μετά το τέλος της παρουσίας αυτής. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι προσκεκλημένος στο συνεδρίου σας. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι βιβλιοθήκες είναι ό,τι σπουδαιότερο να έχει να παρουσιάσει μια πανεπιστήμιο, μια ακαδημαϊκή ενότητα. Και αυτό θα προσπαθήσω να υποστηρίξω στην παρουσίαση που έχω ετοιμάσει. Το τίτλο τον βλέπετε, η λέξη σιγιά είναι προκλήσεις και καινοτομίες. Και τα σύμβολα, επειδή η επιστήμη και η τεχνολογία την οποία στηρίζεται στα σύμβολα, κατ' εξοχήν, η φωτογραφία, νομίζω τα λένε όλα για την πρόκληση, που είναι η υπερκίνηση εμποδίων, και για την καινοτομία, που είναι η χρήση των ιδεών, η οποία όμως πρέπει να προκαλεί βιώσιμα αποτελέσματα. Αυτό είναι το δύσκολο στην καινοτομία, γιατί από ιδέες μπορεί να έχει ο καθένας μας. Το θέμα είναι πώς αυτές οι ιδέες θα είναι βιώσιμες και θα είναι αποδοτικές. Θα σας πω πέντε κεφάλαια. Έναν πρόλογο πολύ σύντομο για τα συνέδρια τα επιστημονικά τα οποία γίνονται, γιατί ερχόμαστε από ένα πανελλήνιο συνέδριο, Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, δύο εβδομάδες πριν, που έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει ένα τμήμα βιβλιοοικονομίας, πάρα πολύ καλό, πολλοί από εσάς έχετε αποφοιτήσει από εκεί, και το οποίο έχει και ένα τμήμα πάρα πολύ καλό τοπογράφων μηχανικών. Και το συνέδριό σας, διαβάζοντας με μεγάλη προσοχή το πρόγραμμά σας, μου δημιούργησε κάποιες σκέψεις σε συνδυασμό με τις σκέψεις που δημιούργησε το δικό μας το συνέδριο που σας ανέφερα προηγούμενα. Το δεύτερο θέμα μου θα είναι η λεγόμενη αλλαγή παραδείγματος, η οποία χρειάζεται όταν υπάρχουν δυσκολίες, όπως ξέρουμε όλοι μας ότι υπάρχουν δυσκολίες, όχι μόνο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αλλά και στη χώρα γενικότερα, δεν είναι τα πράγματα εύκολα και ευχάριστα. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, τις οποίες θα πρέπει να υπερπηδήσουμε, εξού και τα σύμβολα τα οποία σας έδειξα προηγούμενα. Με μια ιστορία, θα σας πω μια ιστορία, την οποία οι Αγγλοσάξονες λένε success story. Την ειρωνευόμαστε καμιά φορά, αλλά αν δείτε θα καταλάβετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική μια μικρή ιστορία να ανατρέψει κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Το τρίτο μου θέμα θα είναι αν μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη θα είναι ένα αναγνωστήριο καταπληκτικό για τους φοιτητές μας, μια καταπληκτική παροχή υπηρεσιών, ή θα είναι και παραγωγός κεντρομόλων δυνάμεων, δηλαδή να είναι η βιβλιοθήκη το κέντρο του Πανεπιστημίου, όπου θα δημιουργεί δυνάμεις και κεντρομόλες στον αστερισμό που γυρίζει γύρω από τη βιβλιοθήκη, όπως γίνεται έξω. Και δεν είναι ντροπή να το λέμε αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στη χώρα μας από αυτά που έχουν κάνει οι άλλες χώρες με τις οποίες είμαστε και συνεταίροι. Το πρώτο τελευταίο θέμα είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση όπως βρισκόμαστε στη χώρα, και οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες βεβαίως είναι ένα μέρος της χώρας, άρα και αυτές είναι σε δύσκολη κατάσταση, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά τη διαφορά και την ανισχύ που έχουν δύο έννοιες, τις οποίες θα σας τις πω με τα αγγλικά, εδώ είναι στα ελληνικά, το περίφημο top-down και το bottom-up. Δηλαδή, εάν μια εξέλιξη η οποία παρουσιάζει δυσκολίες στο top-down, που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα για τα περιμένουμε όλα από το κεφάλι, αυτό που είναι έτσι, μήπως το σύστημα του bottom-up, δηλαδή να κάνεις κάτι ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, είναι ευκολότερο, είναι καλύτερο, είναι αποδοτικό
και δημιουργεί τις συνθήκες για ένα πολύ αποτελεσματικό και ρωτήτα. Τα παραδείγματα τα οποία θα σας δείξω από την εμπειρία μας της ανάδειξης των χαρτών σε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, νομίζω είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, ένα παράδειγμα των BetterHub. Και θα μου πείτε γιατί οι χάρτες είναι σπουδαίες στη βιβλιοθήκη. Κανένας δεν λέει ότι οι χάρτες είναι σπουδαίες στη βιβλιοθήκη. Άλλωστε στην Ελλάδα δεν είναι όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εφευρεσμένες με χάρτες. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όμως, από τον ιδρυτικό του νόμο στο Μεσοπόλεμο, αν δεν κάνω λάθος, το 1926 που ίδρυσε τη βιβλιοθήκη, προβλέπει ανάμεσα στα έργα της και το θέμα των χαρτών. Αυτό για μένα ήταν ίσως μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις στην ανασχόλησή μου και την τριβή με τη βιβλιοθήκη και ιδιαίτερα με τη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επομένως, δικαιούμεθα για να ομιλούμε. Και τέλος, στον επίλογο, μερικές σκέψεις και μερικές προϋποθέσεις και επιτυχία. Ξεκινάμε λοιπόν για αυτό που σας είπα με το θέμα των συνεδρίων. Γιατί το παράδειγμα είναι αυτό που έχουμε σήμερα εδώ και 2 εβδομάδες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα συνέδριά μας είναι εκπληκτικά. Εάν δηλαδή διαβάσει, γιατί κάθισα με το Σοφείο που σας είπα και διάβασα το πρόγραμμά σας, του συνεδρίου σας, είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι βρίσκεσαι μεταξύ MIT και Berkeley, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, Ουτρέχτης και Χαϊντελβέργης. Είναι καταπληκτικό πραγματικά και δεν είναι, και μιλάω σοβαρά, δεν σας μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι γεμάτο από καινοτομίες και πρωτοβουλίες, αλλά όταν έρθουμε στην πραγματικότητα και δεν μπαίνουμε, ας πούμε, στο ελληνικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Εάν, ας πούμε, θέλει κάποιο να κάνει μια έκθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να την κάνει όλες τις ώρες που γίνονται οι εκθέσεις και όλες τις ώρες που οι εκθέσεις είναι στο φόρτε τους, η επισκεψιμότητά τους, γιατί υπάρχουν τα ωράρια, υπάρχουν οι δυσκολίες του Σαββάτου, τις Κυριακές κλπ. Το λέω σαν παράδειγμα. Και βέβαια όλα τα άλλα που συνδέονται με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, κατά πόσο η διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει αντιληφθεί το ρόλο της βιβλιοθήκης και την έχει βάλει στο κέντρο του Πανεπιστημίου ώστε να δημιουργήσει αυτό το κεντρομόλο σύστημα, όχι μόνο στην παροχή υπηρεσίας με τις νέες τεχνολογίες, αλλά να κάνει τη βιβλιοθήκη τη βιτρίνα του Πανεπιστημίου όπως γίνεται έξω. Μου έρχεται στο μυαλό του Πανεπιστημίου του Τρέχτης, για παράδειγμα. Όπου η βιβλιοθήκη του είναι ένα κέντρο περιβλίσκου, ένα κέντρο σαν αυτό του Νιάουχου, που ο φίλος Φίλιππος μας έδειξε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς ένα συνέδριο μπορεί μετά με τις ιδέες και με όλα αυτά τα οποία συζητάτε και εσείς σαν λειτουργοί αυτού του συστήματος να τα περάσετε στην πραγματικότητα η οποία σκέφτεται με την καλεσίδρα. Τα θέματα του συνεδρίου σας τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Με αλφαβήτα εννοώ την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Είναι όλα εδώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τα διαφορετικά περιβάλλοντα και η προσβασιμότητα. Είναι όλα. Δεν θα κάτσω να σας τα διαβάσω. Τα ξέρετε. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι ότι πώς τα παραπάνω αυτά θέματα τα οποία θα σας απασχολήσουν και τα οποία θα προβάλλετε, αφού γίνουν κατανοητά και ιεραρχηθούν, γιατί δεν ξέρω εάν οι 6 μεγάλοι άξονες του συνεδρίου σας είναι ιεραρχημένοι, είναι δύσκολο να ιεραρχήσεις και εγώ καμιά φορά καταλογιστήριο χωρίς να ιεραρχήσω, γιατί η ιεράρχηση θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα μπορέσουν λοιπόν αυτοί οι άξονες με τα επιμέρους θέματα να συσσωματωθούν καινοτόμα σε ένα νέο αποτελεσματικό και βιώσιμο πρότυπο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, το οποίο ας ξεκινήσουμε πρώτα στην ελληνική πραγματικότητα και μετά να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε με το περιβάλλον μας. Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι η μικρή ιστορία την οποία θα σας πω. Χρησιμοποιώ τη λέξη μεταπρόκληση, αντί αλλαγή, είναι πιο διαδεδομένη η αλλαγή παραδείγματος, η οποία προέρχεται από τη μετάφραση όρων. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα, πώς μεταφράζονται οι όροι που χρησιμοποιούνται στις άλλες γλώσσες, και κυρίως στα ελληνικά, στα ελληνικά.
Διότι πολλές φορές οι μεταφράσεις δεν είναι οι καλύτερες. Και αυτό το ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις ελληνικές γλώσσες, ότι οι μεταφράσεις των όρων δεν είναι καλύτερες. Και δεν είναι θέμα μόνο του φιλολόγου, αυτό. Είναι και θέμα των γνωστών από άλλες ειδικότητες. Παραδείγματος χάρη το shift of paradigm, ας πούμε, που το λέμε εμείς αλλαγή παραδείγματος, δεν είναι αλλαγή παραδείγματος, γιατί το shift σημαίνει μετατόπιση, μετάθεση παραδείγματος. Δεν αλλάζεις το παράδειγμα, το μεταθέτεις σε ένα περιβάλλον, σε ένα πεδίο στο οποίο μπορείς να λειτουργήσεις καλύτερα και να αποδώσεις καλύτερα. Αυτό κρατήστε το, γιατί πολλές μεταφράσεις όρων που βλέπω στο δικό σας το πεδίο, συμβαίνει και στο δικό μας, πάντα συμβαίνει αυτό, δημιουργεί κάποιες συγχύσεις στην κατανόηση των θεμάτων της επιστήμης των βιβλιοθηκών, όπως έχουν καταχωρηθεί πλέον επισήμως, σε όλες τις μεγάλες κατατάξεις που υπάρχουν. Μου έρχεται στο μυαλό η κατάταξη των επιστημών και των πανεπιστημίων στον κατάλογο της Αγκάης, όπου δεν υπάρχουν πια οι παραδοσιακές επιστήμες που ξέραμε και κυρίως τις τεχνολογίες, αλλά υπάρχει η επιστήμη της βιβλιοθήκης. Και αξιολογούνται πλέον όχι μόνο επιστήμονες, αλλά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σύμφωνα με τον κατάλογο της Αγκάης, στο πόσο είναι αναπτυγμένες οι επιστήμες, όπως λέγονται, sciences of library, όχι libraries, στον κόσμο σήμερα. Η μετατόπιση λοιπόν του παραδείγματος. Και εδώ ξεκινάει η ιστορία. Δραστηριοποιούμαστε και στο εργαστήριο χαρτογραφίας του Αριστοτελείου και προσωπικά και με τους συνεργάτες μου μέσα στο πλαίσιο της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης. Είναι μια ένωση η οποία ανήκει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιστημών και συλλέγει όλες τις χώρες του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1959 και μια επιτροπή της, η οποία θεωρεί το ακρόνητη, λέγονται από κάποιες επιτροπές αυτές της Διεθνής Ένωσης, ήταν η ιστορία της χαρτογραφίας. Η ιστορία της χαρτογραφίας απέκτησε να δούμε καθαρή ιστορία. Δηλαδή, όσοι ασχολιόντουσαν με την ιστορία της χαρτογραφίας, πολύ λίγο είχαν στο μυαλό του την έννοια της χαρτογραφίας, όσο της ιστορίας. Με αποτέλεσμα, αυτό το πεδίο της ιστορίας της χαρτογραφίας, δηλαδή των χαρτών, να γίνει ένα περιβάλλον καθαρής ιστορίας, με ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν στην καθαρή ιστορία, καθαρούς ιστορικούς, οι οποίοι δεν ξέραν πολιτικά χάρτες. Αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα στη διεθνή κοινότητα. Δεν μπορούσε να λυθεί από το top-down που σας είπα. Γιατί η ιστορική είναι πανίσχυρη και δημιουργεί ένα περιβάλλον ότι αν δεν είσαι μέσα στην ιστορικότητα δεν είσαι μεθωμένος. Επομένως έπρεπε κάτι να γίνει από τους καρτογράφους για αυτό το θέμα. Ξεκινάει λοιπόν από τον πρώτο στο ΑΠ, στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Λακορούνια το 2005, μια πρωτοβουλία ελληνική, καθαρά ελληνική, με μια πρόταση έτσι, να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδιά, προτείνοντας να ιδρυθεί μια νέα επιτροπή, χωρίς να συγγίνει η ιστορία της καρτογραφίας, το 2005, με τίτλο «Χαρτογραφική κοινωνία». Τι να δείτε, για δύο χρόνια καυγάδες, γιατί χρειάζεται η χαρτογραφική κληρονομιά, αφού έχουμε την ιστορία της χαρτογραφίας. Δηλαδή, η σύγχυση εννοών μεταξύ ιστορίας και κληρονομιάς. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άλλο ιστορία, άλλο κληρονομιά. Κληρονομιά είναι που μείνει στην ιστορία σήμερα, με τους όρους και τα μέσα τα σημερινά. Δεν είναι ιστορία η κληρονομιά. Ευτυχώς, τρεις-τέσσερις φωτισμένοι άνθρωποι στο top, το κατάλαβαν, πέρασε στην αρχή δοκιμαστικά για δύο χρόνια και στην επόμενη επόμενο παγκόσμιο συνέδριο στη Μόσχα το 2007, η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί, η πολιτική καθοδήγηση και βάσανο, έγινε επιτροπή. Και από τότε αρχίζει ένα success story με διαδοχικές εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια στα Παγκόσμια Συνέδρια των Παρισίων στη Βραζιλία και στο Τόκιο του 2010, όπου εκεί μπαίνουν οι βιβλιοθήκες μέσα σε αυτή τη ροή που βλέπετε.
Ένα παράδειγμα δηλαδή bottom-up πρωτοβουλίας με μια καινοτομική ιδέα η οποία έφερε τα εξής αποτελέσματα τα οποία σας αφορούν. Το 2014 στο συνέδριό μας στην Βουδαπέστη μοντελοποιήθηκε η έννοια της κατογραφικής κληρονομιάς όπου συμπεριλαμβάνει, όπως βλέπετε, τους παρόχους, τους χρήστες και τους αυτούς οι οποίοι αναπτύσσουν αυτό το τομέα. Στην ανάπτυξη βλέπετε τα πανεπιστήμια και την τεχνολογία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα θέματα εδώ. Στην εφαρμογή, δηλαδή στους χρήστες, βλέπετε μία σειρά από πράγματα τα οποία είναι σχετικά και στους παρόχους βλέπετε το περίφημο GLAM, που είναι το ακρονίμιο για τις πινακοθήκες, τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία, αυτό είναι το ακρόνιμο, όπου οι βιβλιοθήκες και προφανώς όλοι λένε, μα και βέβαια οι βιβλιοθήκες είναι πάροχοι, γιατί οι βιβλιοθήκες έχουν χάρτες και κυρίως ιστορικούς. Και ένα παράδειγμα από την καταστροφή της Θεσσαλίας το πρόσφατο μας το έδειξε αυτό. Ότι όλοι λέγαμε, α, η μια τεχνολογία, οι δορυφορικές εικόνες και βλέπαμε το αποτέλεσμα της καταστροφής στην εικόνα, ενώ οι ξεχασμένοι ιστορικοί χάρτες 145 χρόνια πριν, οι οποίοι είχαν αποτυπωμένο όλο το ιδρυτικό σύστημα της Θεσσαλίας, αν κανείς τους είχε λάβει υπόψη τους και δεν τους ειρωνευόταν ως ζωγραφιές και ως διάφορα τέτοια τα οποία λέγονταν, θα είχαν οδηγήσει μια σοβαρή πολιτεία το να κάνει τα έργα εκείνα τα οποία έπρεπε να γίνουν, για να μην έχουμε την εικόνα που μας δίνει οι δορυφόροι. Βλέπετε δηλαδή πώς όλα έχουν μια συνάφεια. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα, αυτή η ιστορία, παίρνει τις δημοσίες. Γιατί? Γιατί η ζωή τραβάει την ανηφόρα, που λέει και ο ποιητής. Διότι το 1978 είχε ιδρυθεί μια ομάδα βιβλιοθηκονόμων, διεθνής, ευρωπαϊκή, συγγνώμη, η οποία οι βιβλιοθηκονόμοι εργάζονταν στον τομέα αυτών των βιβλιοθηκών, με μεγάλες βιβλιοθήκες, μιλάμε για Οξφόρδες, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες βιβλιοθήκες, η οποία ομάδα αυτή ενσωματώθηκε στο περίφημο και γνωστό σας ΙΟΚ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Ξαφνικά το ΙΟΚ έκανε ένα μεγάλο έργο των και παρασύρωσε αυτή την ομάδα. Και θεώρησε ότι είναι δευτερεύοντος ενδιαφέροντος το θέμα των χαρτών για τον ΙΟΚ. Οι άνθρωποι δηλαδή αντέδρασαν, η ομάδα αυτή, η οποία ήταν πολύ σοβαρή, σας λέω, μεγάλες βιβλιοθήκες, αντέδρασαν και σκέφτηκαν τι θα κάνουν. Η ομάδα λοιπόν των βιβλιοθηκονόμων που ασχολούνται με χάρτες εντός του Τίμπερ, και οι οποίοι είχαν αρχίσει να συμμετέχουν στα συνέδριά μας που είδατε, τα συνέδριά μας τα οποία είδατε εδώ, υπό ελληνική διεύθυνση, επαναλαμβάνω, άγνωστη βέβαια στο εξωτερικό, αλλά πολύ γνωστή στο εξωτερικό, μας προθύμισαν το συνέδριο της Ρώμης το 2013 και μας πρότεινε αυτή η ομάδα, εάν θα μας ενδιέφερε, να ενταχθεί η ομάδα των βιβλιοθηκονόμων που ασχολείται με χάρτες και η οποία έγινε από ευρωπαϊκή, έγινε παγκόσμια, να ενταχθεί στη δραστηριότητα τους από κοινού. Με βάση το σκεπτικό που είδατε πριν, ότι για μας ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους είναι οι βιβλιοθήκες, όχι μόνο το δεχτήκαμε, αλλά μπήκαμε πιο μπροστά να δεχτούμε αυτήν την ομάδα, η οποία με προσωπικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων έκανε ένα συνέδριο στην Βουλιάνα το 2014, ένα καταστατικό συνέδριο, το οποίο επισφράγησε τη συνεργασία αυτής της ομάδας, η οποία απέκτησε και ένα όνομα, το ακρονίμιο MAGIC, διότι περί μαγείας πρόκειται για αυτό που συνέβη. Ελάχθηκαν μέσα στην Επιτροπή της Διεθνούς Κατογραφικής Ένωσης από χώρες με πάρα πολλά πανεπιστήμια. Αυτές ήταν δύο κυρίες συνάδελφοί σας από τη Βιβλιοθήκη της Καταλωνίας, η Κάρμεν Μοντανέρ, και από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Σλοβενίας,
μου διαφέρει το όνομα της. Και μαζί με άλλες συναδέλφους σας, από τότε πάμε μαζί. Και στα συνέδρια μας έρχομαι τους συναδέλφους σας που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το συνέδριό μας του 2016 στη Μεγάλη Εθνική Βιβλιοθήκη της Λετωνίας, στη Ρίγα, το καμάρι του Λετωνικού Έθνους. Μία βιβλιοθήκη, πολλοί από εσάς θα την ξέρετε, η οποία θεωρείται και από την κοινή γνώμη, όχι μόνο από την κυβέρνηση και από το επιβεβαιώνει, αλλά και από τον πολιτικό λαό, το διακύβευμα της Λετωνίας για τον 21ο αιώνα επίσημα. Όλες οι μεγάλες σύνοδοι που γίνονται στη Λετωνία, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αυτή, γίνονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Για να δείτε δηλαδή πώς μικροί λαοί μπαίνουν μπροστά και δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες αυτές της Βαλτικής έχουν αποβιωθεί. Μερικοί από εσάς μπορεί να αναγνωρίζετε τους συναδέλφους σας. Και το μικρό αυτό story θα κλείσει εδώ με το τελευταίο συνέδριο που έγινε το 2023 εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε από κοινού με την προσθήκη του Αριστοτέλη του κ. Πρίτανη και που πάρα πολλοί συναδελφοί σας, αλλά και εμείς που χρησιμοποιούμε πλέον το βιβλιοθήκη ως άρρωθο υλικό, κάνουμε πάρα πολύ σημαντική έρευνα με προγράμματα, με συνεργασίες με το εξωτερικό και έχει πάρει και η καρτογραφία μια άλλη κατεύθυνση και διεθνώς. Και ενώ, και αυτό είναι το τραγικό, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Καρτογραφικής Ένωσης, η Επιτροπή για την Ιστορία της Καρτογραφίας δεν είχε πρόταση για να συνεχίσει ως Επιτροπή, μένει δηλαδή ως εκκρεμότητα ακέφαλης Επιτροπής, η δικιά μας συνεχίζει ακάθεκτη και θεωρείται εκ των ουκ άνευ στη Διεθνή Καρτογραφική Κοινότητα. Σε συνεργασία βέβαια με τους συναδέλφους μας από τις Βιβλιοθήκες. Τώρα, θα είναι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υπερσύγχρονα high-tech αναγνωστήρια και high-tech με κινητές δημοσίας υπηρεσίες ή παραγωγός κεντρωμένων δυνάμεων χρησιμοποιών και ο πρόεδρος του ΣΥΝ είναι αυτό το φυσικό είδα, ένα φυσικό όριο πατρεμπόρο, δεδομένη δύναμη. Δηλαδή θα μπορέσει μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην Ελλάδα να είναι το κέντρο του Πανεπιστημίου και όχι μόνο για μελέτη και γνώση, αλλά και για προβολή στην κοινωνία. Να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο, σωτηγμένο, ανοιχτό, με εκθέσεις, με δραστηριότητες αυτού του τύπου, ή θα είναι μια παροχή υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και εδώ το πείραμα που κάναμε, ακολουθώντας αυτό το story που είδατε πριν, με την βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θα το δείξουμε εικόνες, και όχι τόσο πολύ τα λόγια μας. Όταν πίστηκε η βιβλιοθήκη από τα bottom αυτά, δεν συμμετείχε καμιά Πρετανία και κανένα Πρετανικό Συμβούλιο, εννοώ διοικητικά. Πήραμε την ευλογία των Πρετανικών αρχών, αλλά αυτό που έγινε, έγινε από κάτω προς τα πάνω. Και όταν οι Βρετανικές αρχές το κατάλαβαν, το στήριξαν όλες. Από το 2016 που ξεκίνησε αυτό το πείραμα, όλες οι Βρετανικές αρχές μέχρι σήμερα. Και μάλιστα με μεγάλη, ακούσατε τον Πρετανό μας προηγουμένως, μια καταπληκτική τοποθέτηση. Και μάλιστα η τελευταία του παράγραφος, κύριε Πρίτανη, νομίζω ότι ήταν όλα τα λεφτά που λέμε, η τελευταία σας παράγραφος. Ξεκινήσαμε λοιπόν in-house. Η πρώτη μας συνομιλία ήταν μέσω αμφιθέατρου της βιβλιοθήκης με τους συναδέλφους σας. Και η φωτογραφία αυτή, την αγαπώ πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι η Σοφία Ζακουνίδη που μέσα εδώ, την τράβηξε η Σοφία, που αρχίσαμε να βρίσκοντας σπάνια μέσα στη βιβλιοθήκη που έχουν φωτογραφικό ενδιαφέρον, αρχίσαμε να δουλεύουμε να προβάλλουμε αυτό το ενδιαφέρον μεταξύ μας εσωτερικά. Θα δείτε λοιπόν μερικές εικόνες που δείχνουν αυτό το πείραμα από τις συζητήσεις που κάναμε με τους συναδέλφους εδώ μέσα στη βιβλιοθήκη, από την άλλη οπτική την οποία αναπτύξαν σπάνια
μέσα στη βιβλιοθήκη, δεν είχε βγει τίποτε στον αέρα μέχρι τότε. Η δουλειά έγινε εσωτερικά. Οργανώσαμε το πρώτο πανελλήνιο σεμινάριο με τίτλο «Φάρτε στη βιβλιοθήκη» στο Βυζαντινό Μουσείο το 2016, όπως βλέπετε, με συμμετοχή από όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας. Ίσως κάποιοι από εσάς να ήταν παρόντες. Όντας εμείς ένα πανεπιστημιακό τμήμα που ασχολείται με χάρτες, επιστρατεύσαμε τους φοιτητές μας στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών κτλ. Με αντικείμενο το χαρτογραφικό της βιβλιοθήκης. Βλέπετε παιδιά που κάνουν διπλωματικές εργασίες με πάρα πολύ φθηνά μέσα. Σκανδάλια των 600-700 ευρώ είναι αυτά, ώστε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε σιγά σιγά διάφορα πράγματα με καινούργιες τεχνολογίες. Βγήκαμε στο εξωτερικό με τους συναδέλφους μας, βλέπω την κυρία Νάστα εδώ, την προϊσταμένη πριν, και την κυρία Χατζηγεωργίου μαζί, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας, με την οποία αποκτήσαμε μια μεγάλη συνεργασία στα θέματα αυτά τα οποία σας είπα. Χαρτογράφημα με βιβλιοθηκονόμους μαζί. Και αρχίσαμε να κάνουμε εκθέσεις. Εκθέσεις με αυτό το αντικείμενο, σε αυτές τις περιοχές που βλέπετε εδώ, και μερικά παραδείγματα, η έκθεση στο Τελόβιο για την χάρτα του Βίβλα, την οποία έχουμε. Έκθεση στο Τελόβιο για ένα σπάνιο χειρόγραφο, για σπάνιους χειρόγραφους κάρτες του Λοδίκου 14ου για τις Κυκλάδες, άγνωστο μέχρι τώρα ακόμα και στους Γάλλους, σε συνεργασία με την Ιστορική Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας. Έκθεση στην Λευκάδα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έκθεση στη Σαντορίνη, επίσης μεγάλη επιτυχία. Έκθεση στο Βελεσίνο, με μεγάλη επιτυχία. Και εκθέσεις in-house πάλι, στους χώρους της βιβλιοθήκης μας, οι οποίες οδήγησαν σε 4 εκδόσεις της βιβλιοθήκης, οι πρώτες εκδόσεις της βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου, για αυτά τα θέματα, μεταξύ των οποίων μας εμπιστεύτηκε η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, η αρχαιότερη και η καλύτερη υπηρεσία παραγωγής χαρτών που έχει η χώρα σήμερα, από τα 130 χρόνια της, να κάνουμε εδώ όλες τις διαδικασίες που θέλαν για να προβάλλουν την επέτειο των 130 χρόνων αυτής της ιστορικής υπηρεσίας. Συνεχίσαμε επινοώντας, εδώ είναι οι ιδέες, αλλά βιώσιμες ιδέες, πραγματοποιήσιμες ιδέες, χωρίς λεφτά. Θα μου πείτε, γίνονται χωρίς λεφτά, ναι, γίνονται και χωρίς λεφτά. Πράγματα, τα οποία φέρνουν μετά τα λεφτά. Επινοήσαμε τον όρο έκθεση δωματίου κατά το μουσική δωματίο, τι θα πει μουσική δωματίου, 3 όργανα. Όχι ολόκληρη ορχήστρα. Έκθεση δωματίου, τι σημαίνει στοχευμένη ερευνητική έκθεση για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο προσέρχεται από τα σπάνια της βιβλιοθήκης. Παραδείγματος χάρη, ανακαλύψαμε ένα βιβλίο, δεν θα σας πω σε λεπτομέρειες, ένα γαλλικό βιβλίο της περίοδου που η Ελλάδα με την Καποδίστρια έψαχνε να επινοήσει ποια θα ήταν τα πρώτα σύνορα και που το Αγγλικό Υπουργείο Εξωτερικών ρωτούσε πριν έρθει ο Καποδίστρια στην Ελλάδα. Τι εννοείται ως Ελλάς και τι θα εννοούσατε ως σύνορα της Ελλάδος. Και αποκαλύφθηκε ότι στη Δωρεά, στη Συλλογή Τρικόλου, υπάρχει ένα βιβλίο χαρτών του Μπαρμπιέ ντι Μποκάζ, όσοι από εσάς έχετε ακούσει το όνομα, είναι γνωστό στην Ελλάδα αυτό το όνομα, ένα βιβλίο το οποίο δανείστηκε ο Μουστοξίδης, φίλος του Καποδίστρια, γνωστό όνομα στην ελληνική ιστορία, και με το χεράκι έγραψε ότι αυτό το βιβλίο μου το δάνεισε Γάλλος Φράσμο και για χρήση του Καποδίστρια στην αντιπρόταση για τα σύνορα. Δηλαδή μια χειρόγραφη σημείωση σε ένα βιβλίο του 1820 τόσο,
δημιούργησε μια καινούργια μικρή ιστορία. Άρα βλέπετε, το βιβλίο με τους χάρτες που περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο μπορεί να δημιουργήσει μια έκθεση δωματίου με 5-6 χάρτες, οι οποίοι να στηθούν κατάλληλα, με πολύ μικρά μέσα, αλλά να φτιάξουν μια ολόκληρη ιστορία. Αυτά δεν ενδιέφεραν πάρα πολύ το ελληνικό κοινό προφανώς, γιατί δεν έχουμε ακόμα μπει στη μηχανή του σύγχρονου χρόνου, είμαστε στη μηχανή άλλων χρόνων, αλλά κίνησε το ενδιαφέρον και το Γαλλικό Γενικό Προφθενείο, το Ινστιτούτο, το Γαλλικό της Θεσσαλονίκης, έτρεχε από πίσω για αυτή την έκθεση, δημιουργώντας μια προστιθέμενη αξία. Έφερε νέα παιδιά στην έκθεση. Άνοιξε τους δρόμους για εκθέσεις σε άλλες πόλεις, εδώ στην Κοζάνη. Το Γαλλικό Προξενείο του ΣΥΠΑ ενδιαφέρθηκε για τη συλλογή Τρικόβου, η οποία είναι μια συλλογή η οποία δημιουργήθηκε κυρίως στη Γαλλία και κυρίως με γαλλικά βιβλία περί Ελλάδος. Αυτά είναι πολύ πρόσφατα του ΣΥΠΑ, δηλαδή ένα χρόνο πριν, αν θυμάμαι καλά. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, και θα κερδίσουμε χρόνο, κυρία Πρόεδρε, γιατί θα είμαι συντομότερος του προβλεπόμενου, να πω δύο λόγια για αυτό το περίφημο top-down και το θερμένο λιγάκι στις βιβλιοθήκες και κυρίως στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πάνω προς τα κάτω. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη είναι μια υπηρεσία, μέρος ενός γενικού συστήματος του Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η εικόνα, η σημερινή. Είναι ένα top-down process. Τι είναι το γενικό σύστημα? Η ορολογία εδώ που βλέπετε δεν είναι επινόησή μου. Βασίζεται η ιεραρχή της εξηγήσεις διαδικασιών στην επιστήμη της επεξεργασίας, έτσι. Τι είναι το γενικό σύστημα? Το γενικό σύστημα είναι κάτι που αρχίζει από τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, στην αντίληψη του top-down, για ένα πανεπιστήμιο, η βιβλιοθήκη είναι μέρος της μεγάλης εικόνας του πανεπιστημίου, άρα εκεί θα πρέπει να λειτουργεί, όχι σαν κάτι που ιδιαίτερο. Τι είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα ακολουθεί το κύριο ρεύμα, το mainstream που έχουμε. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τι είναι το κύριο ρεύμα? Το κύριο ρεύμα λειτουργεί με μαύρα κουτιά. Θα σου δώσω αντιπρόσωπος μια εταιρεία, δεν θα εφαρμόσεις. Τα black boxes. Αυτή είναι η κανόνα, το κανόνας της ιεράρχησης μιας διαδικασίας στο σύστημα top-down. Η επιστήμη της ιεράρχησης και της επεξεργασίας τα λέει αυτά. Τι είναι τα μαύρα κουτιά? Είναι ακριβά, είναι απρόσωπα, γιατί είναι μαύρα κουτιά, και είναι ασαφή. Δεν ξέρεις πώς λειτουργούν. Δεν μπορείς να βάλεις χέρι μέσα σε αυτά. Γιατί τι σημαίνει ακριβά? Σημαίνει πολλά λεφτά. Τι σημαίνει απρόσωπα? Σημαίνει απόμακρα και αντικαινοτόμα. Γιατί αντικαινοτόμα? Γιατί είσαι σε μια μεγάλη εικόνα ενός γενικού συστήματος. Και ασαφή, γιατί όταν τα βρεις σκούρα με τα μαύρα κουτιά, λες να το αφήνω να το κάνει κάποιος άλλος που τα καταφέρνει καλύτερα. Αντίθετα, η ίδια ιεράρχηση της διαδικασίας μας λέει τι είναι το αποκλείδι της απάνη, το μπέτυμα. Δεν είναι μόνο μια εκκλησία, γιατί πρέπει να είναι και εκκλησία βεβαίως, αλλά είναι ένα σύστημα, μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Ένα σύστημα από πάνω του, ανεξάρτητα της γενικής εικόνας. Ένα σύστημα. Το σύστημα αναδύεται από το περιβάλλον της βιβλιοθήκης. Το ίδιο το περιβάλλον της βιβλιοθήκης αναδύει ένα σύστημα. Τι κάνει το περιβάλλον, δηλαδή οι βιβλιοθηκονόμοι μιας βιβλιοθήκης? Παράγουν τρόπους ιδίας σκέψης. Δηλαδή, μια βιβλιοθήκη έτσι όπως την έζησα εγώ 7 χρόνια, 8 χρόνια τη δικιά μας τη βιβλιοθήκη,
διαπίστωσα ότι υπάρχει μια ίδια σκέψη, μια του σκέψη μέσα σε αυτό το σύνολο. Η ίδια σκέψη σχηματίζει μια κατάλληλη αντίληψη, κατάλληλη για τη δουλειά που κάνω. Η κοινότητα της βιβλιοθήκης. Τι είναι η κατάλληλη αντίληψη? Είναι προσωπική, γιατί ο καθένας έχει προσωπικά τη δουλειά του. Και εφόσον είναι προσωπική, είναι πρωτοβουλία. Γιατί θα πάρει πρωτοβουλία, και αν δεν πάρουν όλοι, θα πάρουν κάποιοι. Τι θα πει προσωπική και πρωτόβουλη? Φέρνει δημοσιότητα και καινοτομία. Και η ηγίτητα και η καινοτομία σημαίνει ενασχόληση και ιδέες. Αυτή είναι η βασική αρχή, όπως τη δίνει η επιστήμη της ιεράρχησης της επεξεργασίας για τον bottom up. Αυτά τα κάναμε στην βιβλιοθήκη του Αριστοτελάου, ενδεχομένως και χωρίς να τα καταλάβουμε. Μερικά tips που λένε τώρα, μερικές συμβουλές από έναν παλιό. Στη διαδικασία του κάτω προς πάνω, του bottom up, κάνε το θέμα δικό σου. Εργάσου με κέφι, εμπνεύσου, σκέψου απλά έξω από κουτιά, βρες καταλύτες. Θεωρούν τους εαυτούς μας στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου ως καταλύτες με αυτή την ιδέα της αξιοποίησης του χαρτογραφικού πλούτου που έχει μια βιβλιοθήκη. Ψάξε για το δωμάτιο. Τι σημαίνει αυτό? Ψάξε για ένα χώρο που θα μπορείς να αναπτύξεις αυτή την καινούργια ιδέα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρουμε όλοι μας το πρόβλημα των χώρων. Και σε πολλά πανεπιστήμια και τις μάχες που δίνονται για αυτό το χώρο. Το αποκτούν οι χώροι. Είναι η καθήκα του γείτονα, είναι όλα αυτά τα γνωστά. Την Αθανάσταση του 21. Το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο χώρος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και δεν έχουμε κλιματολόγιο ακόμα. Γι' αυτό οι χάρτες και οι καρτογράφοι μιλάω τώρα σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούν να οξοπλισούν και να προχωρήσουν. Γιατί ο Έλληνας από την Οθωμανική περίοδο έχει πρόβλημα με τον χώρο. Ψάξε τον ανεκμετάλλευτο πλούτο. Αυτό που έγινε στη βιβλιοθήκη μας. Σε εκείνα με δικούς σου πόρους. Συγκεντρώσου στο στόχο και μπες μπροστά. Αυτά είναι μερικά tips από την πείρα μας. Και τελειώνοντας, μερικές σκέψεις και προϋποθέσεις. Οι στόχοι του συνεδρίου σας περιλαμβάνουν, όπως είπα πριν, εκπληκτική, όντως και συγχαρητήρια. Περιλαμβάνουν ένα δύσκολο εγχείρημα, λόγω της γενικότερης καθυστέρησης της χώρας στην ψηφιακότητα και στην εκπαίδευση, όπως έχουν εξελιχθεί διεθνώς. 40 χρόνια πίσω στο θέμα της ψηφιακότητας είμαστε και 30 χρόνια πίσω στο θέμα της εκπαίδευσης. Αυτοί οι 6 άξονες με τα επιμέρους που έχει το συνέδριό σας θα μπορούσαν, λέω τώρα μια ιδέα, μια πρόταση, θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και με άλλα, παραδείγματος χάρη. Με το πώς οι στόχοι θα αλλάξουν την πραγματικότητα. Μεγάλο ερώτημα. Τα συνέδρια λιγάκι τα αποφεύγουν αυτά. Με τις μεθόδους bottom-up αντί του παραδοσιακού top-down των πανεπιστημιακών διοικήσεων για την αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στη χώρα. Με την αντικατάσταση των στεγανών που υπάρχουν ακόμα και μέσα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Τα οργανογράμματα δηλαδή είναι πολύ στεγανά. Ιδίως όταν είναι λεπτομερή. Με την εισαγωγή στη συζήτηση της έννοιας της δημιουργικότητας, ας μιλήσουμε για τη δημιουργικότητα. Ένα θέμα, ως αγαθό, με διασαφηνίσεις της ορολογίας και του νοήματος, αυτό που σας έλεγα στην αρχή για την ορολογία, για την αποφυγή συγχύσεων. Παραδείγματος χάρη, μπερδεύουμε τα δεδομένα του δημοσιογράφου. Και τα κάνουμε τίτλους και τα κάνουμε. Τέρμινα. Άλλο δεδομένα, άλλη παρηγορία. Ας δούμε λίγο και ας καταλάβουμε την πυραμίδα δεδομένων που δίνουν την ελευθερία, που παράγουν τη γνώση
Και στο τέλος, αν είμαστε τυχεροί, και την σοφία. Αυτό το Big Win πρέπει να το καταλάβουμε λιγάκι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είστε επισήμαντη συναφορά στη βάση. Έτσι, ποια είναι τα δεδομένα σας. Δεν μπορεί να μιλάτε για πληροφορία όταν δεν μιλάτε για τα δεδομένα. Όταν μιλάτε, δεν ξεκινάμε. Δεν κάνετε πληροφορία από τα δεδομένα. Με την φροντίδα διαθέσεις και προώθησης του εγγράμματος. Είναι εγγράμματος και όχι γραμματιζόμενος ή γραμματιζόμενος. Το εγγραμματιζόμενος, καλύτερο εσείς. Θα αναπτύξετε, γιατί σας είπα ότι σήμερα είστε η επιστήμη της βιβλιοθήκης, πρέπει να έχετε έναν εγγραμματισμό στέρεο, τον οποίο και προφυλάσσετε από μεταλλάξεις αυτόν τον εγγραμματισμό. Κυρίως εκεί που υπάρχουν πανεπιστημιακά θέματα βιβλιοοικονομίας. Και τελειώνοντας, και μια που μιλάω για τα πανεπιστημιακά τμήματα βιβλιοοικονομίας, έψαξα να δω τώρα μάλιστα που τα δύο μεγάλα τμήματα βιβλιοοικονομίας, Αθηνών και Θεσσαλονίκη, βγαίνουν πανεπιστημιακά τμήματα, να δω λιγάκι τη σχέση τους και την αντιστοίχησή τους με τις βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων. Γιατί μιλάμε για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ποια είναι η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη του Παζά. Ποια είναι η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου που έχει τμήματα βιβλιοοικονομίας. Στην Κέρκυρα, και αργεί μια άλλη ιστορία. Γιατί η Κέρκυρα έχει δύο κολοσσούς δίπλα της. Το τμήμα έχει την αναγνωστική εταιρεία, που με χαρά βλέπω ότι οι ασκούμενοι από το Ιωάννη Πανεπιστήμιο κάνουν εκεί, και τα γενικά αρχεία του κράτους, που επίσης κάνουν εκεί την στιγμή, αλλά τι γίνεται. Γιατί δηλαδή το Τμήμα Βιοτεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη να μην να πήγε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο που δεν ξέρω τι βιβλιοθήκη έχει και να μην μένουμε στο Αριστοτέλειο, για παράδειγμα. Το Παδά έχει μια τέτοια ρόλο. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Τελικά είμαστε στα 40 λεπτά, δεν σας χάρισα. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.